Οι γιατροί της ΑΧΑΙΕΣ διαμαρτύρονται και αρνούνται να παραλάβουν τα συνταγολόγια. Οι φαρμακοποιοί ψάχνουν την άκρη με τις συνταγές και αυτοί που τελικά πληρώνουν την ύφη είναι οι ασφαλισμένοι. Η πρεμιέρα που έγινε προχθές για το νέο σύστημα στην υγεία συνοδεύτηκε από παρατράγουδα. Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο εστάλησαν 3 εγκύκλοι, αφού όλα φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν πρόχειρα και βιαστικά. Έτσι, οι λίστες αναμονής των πολιτών μεγάλωσαν, ενώ αυξήθηκε και το κόστος, αφού ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών υγείας πληρώνεται πλέον από την τσέπη τους. Σύμφωνα με το TheBest.gr, το χάος μεγαλώνει όταν ακόμα και οι εγκύκλοι αναιρούν η μία την άλλη, ενώ το όλο σύστημα δεν ξέρουν να το χειριστούν ούτε αυτοί που το σχεδίαζαν, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, Απόστολο Σωτηρούδη. Χαρακτηριστικό της ταλαιπωρίας των ασθενών είναι ότι πρέπει να περιμένουν αρκετά τον γιατρό προκειμένου να συνδεθεί ηλεκτρονικά με το σύστημα και να τους ετοιμάσει τη συνταγή. Αμέσως μετά ταλαιπωρούνται στον φαρμακοποιό, αφού και αυτός θα πρέπει να συνδεθεί ηλεκτρονικά για την εκτέλεση της συνταγής, αφού τα προβλήματα στην ταχύτητα της σύνδεσης είναι μεγάλα. Έτσι, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας καλεί τα μέλη του μαζικά να μην παραλάβουν το νέο συνταγολόγιο, ελπίζοντας πως μόνο έτσι θα καταφέρουν να σταματήσουν τη διάλυση της ιατρικής κοινότητας, που όπως οι ίδιοι οι γιατροί υποστηρίζουν έρχεται με το νέο σύστημα. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Στην Πάτρα η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Αναδεικνύουμε την παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών στα ωράρια εργασίας του προσωπικού. 12 ώρια ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, μία νύχτα και δύο ρεπό την εβδομάδα που οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο Ιπποκράτης Κώστας Πετρόπουλος, στο dt.gr. Συνελήφθη ιστορία από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, ένας 22χρονος Έλληνας για κατοχή χασίς. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητό του, στην πόρτα του οδηγού, ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα, το οποίο ωστόσο περιείχε κάναβη 0,9 γραμμαρίων, τυλιγμένη σε χαρτοπετσέτα. Επίσης, χειροπέδες πέρασε χθες βράδυ άμεση δράση σε έναν 27χρονο στην περιοχή της Παραλίας Πατρών για κατοχή μικροποσότητας ινδικής κάναβης. Ένας 56χρονος γρονθοκόπησε αστυνομικό στο Πανετόλιο κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 56χρονος δεν ήθελε να υποβληθεί σε έλεγχο, αφού όπως αποδείχτηκε είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Ο δράστης προκάλεσε επεισόδιο και κατάφερε να χτυπήσει με γροθιά έναν αστυνομικό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο δράστης αμέσως συνελήφθη, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, αφού αισθανόταν ελαφριά ζάλη, αλλά συνήλθε αμέσως μετά. Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή πραγματοποιούν οι δικηγόροι, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται σχεδόν όλες οι δίκες. Η απόφαση για αποχή είχε ληφθεί κατά την ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που συνήλθαν στις 22 Οκτωβρίου. Παράλληλα, την Παρασκευή θα συνέλθει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για να αποφασίσει αν θα συνεχιστούν ή όχι οι απεργιακές κινητοποιήσεις της δικηγορικής κοινότητας. Έκτακτη σύνοδο συγκαλούν οι Βρετάνοι των Πανεπιστημίων μετά από την επιστολή της Υπουργού Παιδείας, με την οποία τους ζητά να καταθέσουν προτάσεις για το νέο καλλικράτη στα ΑΕΗ, ώστε να συγχωνευτούν τμήματα, σχολές αλλά και ολόκληρα ιδρύματα. Η έκτακτη σύνοδος αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου.